Έχουμε κοντά μας τον αγαπημένο φίλο μας και αστρολόγο τον Μπέρι τον Κρητικό που θα μας μιλήσει για αυτήν την εβδομάδα αναλυτικά και αστρολογικά για όλα τα ζώδια. Να τον καλησπερίσω. Γεια σου Μπέρι μας. Γεια σου, γεια σας σε όλους. Τι κάνετε? Μ' ακούτε? Λέω πώς μπορούμε να είμαστε καλύτερα όλη αυτή την εβδομάδα. Ακούτε με κάποια μικρή καθυστέρηση, αν καταλαβαίνω καλά. Μπορεί και ναι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε μπροστά στο τέλος του Οκτώβρη και μας υποδέχεται ο Νοέμβρης με αρκετά δύστροπες όψεις. Η εβδομάδα αυτή που θα τρέξει είναι μια αρκετά δύστροπη εβδομάδα, όπως μαρτυρούν οι όψεις της. Πρώτα απ' όλα, την 1η του Νοέμβρη έχουμε το ισχυρό τετράγωνο του ουρανού με τον Πλούτονα. Είναι μια όψη η οποία παρουσιάζεται σπάνια στους αιώνες, και όχι μόνο στις χρονιές, αλλά στους αιώνες, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εμφανίζεται συχνά, δηλαδή από το 2011, κάνει την εμφάνισή της και μέχρι το 2015, από τη θέση του ουρανού, του κρυού ο ουρανός, να κάνει όψη τετραγώνου με τον Πλούτονα στον Αιγόκερο. Αυτή είναι μια κύρια όψη η οποία θα γίνει αιτία μέχρι το 2015 να αλλάξουν σε παγκόσμια κλίμακα όλα τα δεδομένα που μέχρι τώρα έχουμε για τον μέχρι τώρα πολιτισμό μας, δηλαδή το οικονομικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα, το νομικό σύστημα και γενικά να γίνει μια μεγάλη μεταβολή στον πλανήτη. Απ' την άλλη τη μεριά, ο Νοέμβρης μας υποδέχεται με μια έκλειψη, την ολική έκλειψη του ηλίου την ετήσια, η οποία γίνεται στο χώρο του Σκορπιού και στις 11 μοίρες και 16 πρώτα του ζωδίου του Σκορπιού. Και από τη στιγμή που η έκλειψη αυτή γίνεται σε αυτό το χώρο, δεν μπορεί να είναι ευχάριστα, έχει και τη συμμετοχή του Κρόνου σε σύνοδο με τις μοίρες της έκλειψης, που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα στριμωγμένο γεμάτο με γεγονότα τα οποία μπορούν να έχουν αιτίες να δίνουν ανησυχίες ή σημαντικά μηνύματα για τις μεγάλες παγκόσμιες εξελίξεις που θα ακολουθήσουν μέχρι και το 2015 τον πλανήτη. Να πούμε ωστόσο ότι αυτά αφορούν περισσότερο τα γενικά, αλλά οι εκλήψεις όπως και οι όψεις μπορούν και επηρεάζουν και τον δικό μας μικρό κόσμο, τον καθένα δηλαδή από εμάς ξεχωριστά. Για αυτά τα ξεχωριστά τα δικά μας θα μιλήσουμε σήμερα, αρχίζοντας πρώτα απ' όλα από τους κρυούς και λέγοντας για αυτή την εβδομάδα ότι γεννημένοι από τις 12 έως τις 18 του Τετάρτου, είσαστε εσείς που μπορείτε να θεωρηθείτε περισσότερο κερδισμένοι κρυοί από στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Και αναλογικά σήμερα οι γεννημένοι 12, αύριο οι γεννημένοι 13 και μέχρι 18 Τετάρτου την Κυριακή που έρχεται, έχετε ειδικές αιτίες οι οποίες θα σας δώσουν χαρές, ανοίγματα ή θα σας επιτρέψουν να έρθετε περισσότερο κοντά σε πράγματα τα οποία θέλετε να πετύχετε. Ακόμα και σε συναισθηματικό οικονομικό επίπεδο μπορείτε να περιμένετε ένα κέρδος. Να πούμε αντίθετα ότι η εβδομάδα βγάζει πραγματικά φωτιές για τους γεννημένους στις 30 του Μάρτη, που σε όλες αυτές τις ημέρες θα πρέπει να προσέχετε ακόμα και τον ίσιο σας, που λέει ο λόγος, αφού ο κύκλος των μεγάλων αλλαγών που εδώ και 1,5 χρόνο περίπου διαδραματίζεται στη ζωή σας ολοκληρώνεται, κορυφώνεται αυτή την περίοδο και μπορεί να σας φέρει κυριολεκτικά τα πάνω κάτω στη ζωή σας. Γι' αυτό το λόγο είναι καλό από τη δική σας του μεριά να προσέχετε κάθε τι και να αποφεύγετε κάθε τι ρυψοκίνδυνο και παρακινδυνευμένο. Να πούμε ότι η έκλειψη επηρεάζει τους κρυούς και σε συνδυασμό με την ανάδρομη κίνηση του Ερμή με στον 8ο σας οίκο μπορεί να σας φέρει καθυστερήσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με έσοδα της ζωής σας, ενώ παράλληλα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φέρουν παρεξηγήσεις οι οποίες να δημιουργήσουν μια αμφισβήτηση σε σχέση με τα συναισθήματα ενός ανθρώπου που έχετε κοντά σας. Η έκλειψη επηρεάζει κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά και γίνεται πολύ πιο έντονη στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και τις πρώτες ημέρες της επομένης εβδομάδας. Για τους Σταύρους. Αυτή την εβδομάδα γεννημένη στις τελευταίες μέρες του Απρίλη έχετε μια ειδική ικανότητα να μπορείτε να διεισδύετε σε δύσκολα μονοπάτια, να στοχεύετε και να πετυχαίνετε δύσκολες νίκες. Γι' αυτό το λόγο και είσαστε εσείς που σας χαρακτηρίζει μια δυναμική και μια καθετότητα στην κίνησή σας που σας επιτρέπει και να στοχεύετε τα δύσκολα και να τα κερδίζετε τελικά. Αντίθετα, οι γεννημένοι στις 3-4 του Πέμπτου είσαστε εσείς οι οποίοι θα έχετε πολύ μεγάλες πιέσεις στη διάρκεια αυτών των ημερών και σε όλους τους Σταύρους η έκλειψη του Σαββάτου, της Κυριακής, η οποία επηρεάζει γενικά όλη την εβδομάδα, δείχνει ότι τίθεται σε αμφισβήτηση το κατά πόσο μπορεί τελικά να σας φέρει μια απόδοση σαν για αυτή που περιμένατε στο εξ αρχής, το καταρχάς, από μια μεγάλη στη ζωή σας σχέση ή συνεργασία.
φαίνεται ότι θα μπείτε σε ένα δίλημα για το αν πρέπει να προσπαθείτε να διατηρήσετε καταστάσεις που μπορεί να μην έχουν τη δύναμη να σας αποδώσουν αυτά που περιμένατε μέσα από τη λειτουργία και τη συνέχειά τους. Και γι' αυτό το λόγο στη διάρκεια αυτών των ημερών πολλοί από εσάς θα πάρετε κάποιες σκληρές αποφάσεις γύρω από τη συνέχεια ή μη μεγάλων και σημαντικών της ζωής σας σχέσεων και συνεργασιών. Παρ' όλα αυτά και η Τρίτη και η Τετάρτη είναι μέρες οι οποίες σας χαρίζουν ευελιξία στον τρόπο της σκέψης και της λειτουργίας και σας δίνουν και κάποιες μικρές αιτίες ανόδου. Να πούμε ακόμα όμως ότι και το τετράγωνο του ουρανού με τον Πλούτονα δίνει αιτίες ανησυχιών στους ανθρώπους του Ταύρου γενικά, κάθε μορφής ανησυχιών. Πάμε στους διδύμους. Να πούμε ότι η έκλειψη καταρχάς επηρεάζει τον ευαίσθητο τομέα που έχει να κάνει με την εργασία σας και στις περισσότερες πιθανότητες δείχνει ότι εσείς που έχετε στρωμένα τα εδάφη και έχετε κανονίσει τις πορείες, φαίνεται ότι υπάρχουν γεγονότα έξω από εσάς ή καταστάσεις της αστάθμητη παράγοντες οι οποίοι μπερδεύουν τα πράγματα και αλλάζουν τα δεδομένα στον επαγγελματικό σας χώρο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να κόψετε ακόμα και τους χρόνους σας από άλλα θέματα σημαντικά που κάνετε στη ζωή σας και να ασχοληθείτε κατά κόρον με τον χώρο αυτό της δουλειάς για να είσαστε ενήμεροι των καταστάσεων και έτοιμοι να δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε τα όποια μορφής δύσκολα εμπόδια και προβλήματα παρουσιαστούν στους επαγγελματικούς της ζωής σας χώρος στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Να πούμε ακόμα ότι κάποιοι άλλοι που δεν εργάζεστε μπορεί να σας δοθεί αιτία για να ασχοληθείτε με ένα θέμα υγείας, όχι απαραίτητο δικό σας στη διάρκεια των ημερών που η έκλειψη επηρεάζει. Θα πούμε και σαν παρένθεση ακόμα ότι οι δίδυμοι οι οποίοι έχουν γεννηθεί στις 29, 30, 31 του 5ου και 1ου του 6ου θα αντιμετωπίσουν ενδοοικογενειακές εντάσεις στη διάρκεια αυτών των ημερών. Κόντρες δηλαδή από ανθρώπους που είναι πολύ δικοί τους, οι οποίοι θα αντιδρούν ή θα πολεμούν δικές σας θέσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα παίξει με τα νεύρα και τις υπομονές σας για να αποφύγετε την ένταση. Από την εβδομάδα που θα τρέξει ωστόσο, την Παρασκευή και το Σάββατο θα βρείτε και χρόνος να ασχοληθείτε με πράγματα που μπορεί να σας δίνουν μια δύναμη. Πάμε στους καρκίνους να πούμε ότι η έκλειψη παίζει πολύ περίεργα παιχνίδια στους ανθρώπους του καρκίνου. Με λίγα λόγια δείχνει ότι τις αγάπες και τα θέλω σας θα υπάρξουν κάποιοι λόγοι να τα πληρώσετε, να σας κοστίσουν δηλαδή σε χρήμα κυρίως, αφού φαίνεται ότι για να εξυπηρετήσετε συναισθηματικά σας αιτήματα μπορεί να χρειαστεί να ξοδέψετε στη διάρκεια αυτών των ημερών. Να πούμε ότι είναι πολύ καλό να ελέγχετε το δούνε και το λαβίνι στη ζωή σας για να μην βρεθείτε με ανοίγματα οικονομικά. Ακόμα όμως θα πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι γεννημένοι 12 και 13 του 7ου που βρίσκεστε στο απειρόβλητο αυτές τις εποχές. Έχετε την τύχη με το μέρος σας σε ό,τι και αν κάνετε και ό,τι δεν γίνεται, ακόμα και αν φαίνεται καταρχάς δύστροπο, δεν είναι τίποτα άλλο από ένας τρόπος να ανοίξουν δρόμοι επέλασης για τα σημαντικά της ζωής σας σχέδια και όνειρα. Θα πούμε ακόμα ότι όλη η εβδομάδα είναι μια πολύ σκληρή εβδομάδα για τους γεννημένους την πρώτη μέρα του Ιουλίου, όπου και αν βρίσκεστε. Κύκλος αλλαγών που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου και κάτι στη ζωή σας κορυφώνεται κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών και γι' αυτό τον λόγο γενικά θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Να περάσουμε στο ζώδιο του Λέοντα και να πούμε ότι το θέρετρο των μεγάλων των όποιων γεγονότων της εβδομάδας αυτής και ό,τι επηρεάζει η έκλειψη δεν είναι καθόλου μακριά από το πολύ κοντινό δικό σας χώρο, το χώρο του σπιτιού σας, το χώρο που ζείτε, το χώρο που, που ονομάζουμε πρώτη μας εστία, πρώτη μας οικογένεια. Γεννημένες στις 5 και 6 του 8ου θα έχετε μια αρκετά σκληρή και πιεσμένη εβδομάδα γενικά. Τα προβλήματα που θα φέρει έρχονται για να μείνουν για αρκετό καιρό στη ζωή σας και θέλουν πολύ ρεαλιστική αντιμετώπιση. Αντίθετα, οι γεννημένοι 15 έως 21 του 8ου τις μέρες αυτές θα έχετε και αρκετά καλές επαφές, συναντήσεις, αλλά και αιτίες οι οποίες μπορεί να σας επιβεβαιώσουν ψυχολογικά, συναισθηματικά ή ακόμα και ένα οικονομικό στήριγμα. Να πούμε ότι η έκλειψη δείχνει ότι ένας τομέας, μια δυσκολία η οποία, όπως ανέφερα στην αρχή, αφορά το χώρο που ζείτε, είναι τέτοια που θα σας αναγκάζει να πάρετε αποφάσεις οι οποίες δεν είναι πολύ ευχάριστες για εσάς. Αυτή η έκλειψη όμως δεν επηρεάζει όλους τους λέοντες, παρά μόνο κυρίως εσάς που γεννηθήκατε στις 4, 5, 6, δηλαδή στις αρχές του 8ου μήνα, ίσως και την τελευταία μέρα του Ιουλίου. Πάμε στο ζώδιο της Παρθένου. Να πούμε ότι
με τον Ερμή που είναι ανάδρομο στο τρίτο σας οίκο και μια έκλειψη που γίνεται μέσα στο χώρο του τρίτου, φαίνεται ότι οι μέρες αυτές δίνουν μια σειρά από συζητήσεις οι οποίες τελικά πουθενά δεν καταλήγουν και μόνο να σας εκνευρίζουν μπορούν. Ακόμα οι αναβολές και η ασυνονοησία η οποία θα υπάρχει έντονα θα δημιουργεί πραγματικά μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητά σας. Φαίνεται ότι όσες προσπάθειες κάνετε να πείσετε μπορεί να πέφτουν στο κενό και οι συχνές αναβολές ή και τα μπερδέματα τα οποία μπορεί να παρουσιάζονται στις προγραμματισμένες σας μετακινήσεις είναι αυτά τα οποία μπορούν να αναβάλουν και να μπερδεύουν τα όποια μορφή σχέδιά σας. Αυτό το διάστημα είναι ένα διάστημα που θα πρέπει να προσέχετε τον λόγο σας από την άποψη ότι ούτε να πετύχει τους σκοπούς του μπορεί και αιτία για να υπάρξουν παρεξηγήσεις θα μπορούσε εύκολα να γίνει. Ακόμα το τετράγωνο του ουρανού με τον Πλούτονα θα μπορούσε να σας φέρει σε μια λεκτική αντιπαράθεση με έναν άνθρωπο που αγαπάτε και μέσα από αυτή τη λεκτική αντιπαράθεση να νιώσετε ότι χτίζεται ένα στίχος μεταξύ σας και ψυχραίνει τη σχέση σας. Γι' αυτό το λόγο είναι καλό και εσείς από τη μεριά σας να κινηθείτε σε πολύ χαμηλούς αριθμούς τις μέρες αυτές. Για τους ζυγούς. Όλη η εβδομάδα για τους γεννημένους στις 2 και τις 3 του Δεκάτου είναι μια αρκετά σκληρή εβδομάδα. Υπάρχουν αιτίες ανατροπών εδώ και καιρό στη ζωή σας και αυτές είναι κορυφωμένες κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο αν δεν θέλετε να χαλάσετε τα σταθερά και τα σίγουρα στη ζωή σας θα πρέπει να είσαστε γενικά χαμηλότεροι. Η έκλειψη επηρεάζει κυρίως τον οικονομικό της ζωής σας τομέα. Σε μια περίοδο στην οποία φαίνεται ότι υπάρχουν προδιαγραφές συντρόπτικες να αρχίσουν να υπάρχουν έσοδα, αστάθμητοι παράγοντες εξόδων θα δημιουργηθούν στη διάρκεια αυτών των ημερών αλλά και την άλλη εβδομάδα, οι οποίες έχουν όπως φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, τη δύναμη να τεινάξουν τα προγράμματά σας και τους προϋπολογισμούς σας στον αέρα. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικές σας κινήσεις θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές, με πολύ μέτρο, για να μην κάνετε σημαντικά λάθη τα οποία δεν μπορείτε να αναπληρώσετε στο κατόπιν. Για τους σκορπιούς. Η έκλειψη γίνεται στο δικό σας το ζώδιο και δείχνει ότι πολλές φορές η ανάγκη σας να πείτε πράγματα με δυναμική επειδή τα πιστεύετε και επειδή είστε σίγουροι για το δίκαιό σας σας επιτρέπει να μιλάτε περισσότερο ορμητικά και περισσότερο σκληρά από ότι ίσως οι άλλοι μπορούν να αντέξουν. Η τάση σας να κοντράρετε με ανθρώπους που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σε πολύ πιο ισχυρή από εσάς θέσεις είναι κάτι το οποίο μπορεί να σας χαρακτηρίζει τις μέρες αυτές. Και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα προσέξετε όλοι, μα περισσότερο εσείς που γεννηθήκατε 3, 4, 5 και 6 του 11ου, αφού εσάς σας αφορά περισσότερο η έκλειψη και μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει αιτίες που να λειτουργήσουν ως τροχοπέδι για τα ψηλά, τα σημαντικά, τα φιλόδοξα της ζωής σας σχέδια και όλα. Απ' την άλλη υπάρχουν οι γεννημένες στις 12 και το πρωί της 13 του 11ου που λειτουργείτε σε ένα καθεστώς προστασίας αυτό το διάστημα και μάλιστα αυξημένη τύχη σε κάποιες στιγμές αφού για σας υπάρχουν κέρδη ακόμα και μέσα από αρνητικές για τρίτους καταστάσεις αυτό το διάστημα για αυτό το λόγο άλλωστε και θεωρείστε η περισσότερο τυχερή σκορπιοί αυτών των ημερών. Για τους τοξότες η έκλειψη παίζει ψυχολογικά παιχνίδια. Υπάρχουν αιτίες οι οποίες μπορεί να σας ρίξουν ψυχολογικά ή γεγονότα τα οποία μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε θλιμμένοι για καταστάσεις έτσι όπως εξελίσσονται, έτσι όπως εξελίχθηκαν κατά το παρελθόν. Υπάρχουν αιτίες οι οποίες μπορεί να ακουμπούνται ευαίσθητα τη ζωή σας δεδομένα, ευαισθησίες σας γενικά και το διάστημα αυτό είναι ένα διάστημα που είναι καλό να μην σκαλίζετε πολύ τα πράγματα γιατί μέσα από το ψάχνω πολύ μπορεί να βρίσκω πράγματα τα οποία τελικά να μας τραυματίζουν. Θα πούμε αντίθετα από την άλλη τη μεριά όμως ότι οι γεννημένοι από τις 14 έως τις 20 του 12ου έχουν καλές μέρες τα ημέρα που ακολουθεί. Σήμερα οι γεννημένοι 14, αύριο οι γεννημένοι 15 και αναλογικά μέχρι την Κυριακή 3 του Νοέμβρη οι γεννημένοι 20 του 12ου θα έχετε μια ειδική αιτία χαράς, μια αιτία που μπορεί να σας επιβεβαιώσει σαν άτομα, σαν προσωπικότητες, να σας επιβεβαιώσει συναισθηματικά στη δουλειά σας, σε ό,τι κάνετε και γι' αυτό το λόγο και χαρακτηρίζεται οι περισσότερο τυχεροί τοξότες αυτού του δύσκολου επταημέρου που θα ακολουθήσει. Για τους εγώκερους. Πρώτα απ' όλα, οι γεννημένοι στις 31 του 12ου θα έχετε μια πολύ δύστροπη εβδομάδα, η οποία θα πρέπει να και να την προσέξετε και να κινηθείτε σε πολύ χαμηλούς και προσεκτικούς ρυθμούς, μακριά από οτιδήποτε είναι ρυψοκίνδυνο και παρακινδυνευμένο.
και για εσά, όπως αυτό συμβαίνει στους ανάλογους γεννημένους του παραμεδικού σταυρό, κρυού, ζυγού, καρκίνου, και για εσά του γεννημένου 31 του 12ου. Οι μέρες αυτές είναι δύσκολες και κορυφώνουν αλλαγές οι οποίες εδώ και καιρό λειτουργούν στη ζωή σας και σας ανατρέπουν ένα μέχρι χτες σταθερό περιβάλλον, ό,τι και αν αυτό αναφέρει, σε ό,τι και αν αυτό αναφέρεται, ανάλογα με τον οροσκόπο που έχει ο καθένας και δεν μπορούμε να αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, οι μέρες αυτές δίνουν στους γεννημένους 3, 4, 5 και 6 του Ιανουαρίου επαφές με ανθρώπους που έχουν καιρό να μιλήσουν και παράλληλα φαίνεται ότι μπορεί κάποια στιγμή, κάποια γεγονότα που να μην είναι πολύ ευχάριστα, να σας φέρουν περισσότερο κοντά με ανθρώπους τους οποίους καιρό έχετε να συναντήσετε, να δείτε. Να πούμε ότι κάποιες στιγμές, ορισμένοι εγώκεροι, μπορεί να νιώσετε και να πιστέψετε ότι οι άνθρωποι με τους οποίους συντροφεύεστε ή συνεργάζονται μπορεί να βρίσκονται αντίθετοι ή απέναντι σε δικές σας επιλογές, προσωπικές επιλογές, επιλογές φίλων και πάει λέγοντας. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αιτία προστριβής στα μεταξύ σας, στα μεταξύ εσάς δηλαδή και των συντρόφων σας. Πάμε στους υδροχόους, να πούμε ότι πολλοί έχετε κάνει εγχειρήματα, ανοίγματα κατά τη διάρκεια της εποχής που πέρασε και αυτό το διάστημα και με την έκλειψη να επηρεάζει αρκετά αρνητικά τα φιλόδοξα ανοίγματα της ζωής σας, φαίνεται ότι θα πάρετε διαπιστώσεις που θα δείχνουν ότι οι αποδόσεις οι οποίες περιμένατε από αυτά τα οποία από τα όποια ανοίγματα κάνετε είναι αισθητά μικρότερες από τα αναμενόμενα. Φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου θα προβληματιστείτε αρκετά για το τι πρέπει να αλλάξετε στην πορεία, στον τρόπο, στις λειτουργίες σας, ώστε να μην έχετε τόσο μικρά αποτελέσματα και να μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το διάστημα θα πρέπει να προσέξετε τις υπερβολές, να κινηθείτε με αρκετή σύνεση και να προσπαθήσετε να διαβάσετε σωστά τα μηνύματα των ημερών που σας δείχνουν πού και σε ποιο σημείο κάνετε λάθη υπολογισμών, στρατηγικής, λειτουργίας, ώστε να μπορέσετε στο κατόπιν με το που θα περάσει η πυρία της έκλειψης να λειτουργήσετε πιο θετικά και να αναβαθμίσετε αυτά που κάνετε ώστε να έχουν πραγματικά καλές αποδόσεις. Ωστόσο, όλη αυτή την εβδομάδα, οι γεννημένοι από τις 11 έως τις 17 του Δευτέρου, αμέριστοι θα έχουν τη συμπαράσταση καλών φίλων σε ό,τι και αν κάνουν και είναι και πολύ καλό να δεχόσαστε τις όποιες μορφές προσκλήσεις σας γίνονται, γιατί μέσα από εκεί πέρα θα μπορείτε πραγματικά να νιώθετε καλά και να ξεκουράζετε. Οι υπόλοιποι, προσέξτε τις στιγμές της θυμού, της οργής σας, αλλά και τις μετακινήσεις σας στη διάρκεια αυτών των δύσκολων ετάημερων που ακολουθούν. Πάμε τέλος στον χώρο του νυχθείου να πούμε ότι η έκλειψη λειτουργεί πολύ ιδιόρυθμα για εσάς. Απ' τη μια βεβαίως γίνεται σε ένα χώρο ο οποίος είναι φιλικός προς το ζώδιό σας, απ' την άλλη επειδή ο ήλιος που κρύβεται από τη σελήνη δείχνει ότι θα διανύσετε ένα διάστημα στο οποίο μπορείτε να πάρετε γνώσεις με έναν σκληρό, πικρό, σε παρένθεση τρόπο. Όπως και αν έχει όμως, το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι αρνητικό για εσάς, γιατί οι γνώσεις το γνωρίζω ακόμα και αν έρχεται μέσα από δύστροπες καταστάσεις, ακόμα και μέσα από εντάσεις, τελικά αφήνει πάντα κάτι. Αφήνει εμπειρία η οποία μπορεί να αποτελεί πολύτιμα όπλα για το κατόπιν της ζωής σας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, να προσέχετε τα λόγια σας. Η τάση να τα λέτε χήμα είναι πάρα πολύ έντονη κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και θα μπορούσε να δημιουργήσει και κόντρες και αντιπάθειες σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό το αποτέλεσμα που φέρνει η έκλειψη στη ζωή σας είναι μια πολύ πολύτιμη γνώση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πιο σωστούς δρόμους τα βήματά σας κατόπιν. Να πούμε ωστόσο ότι οι γεννημένοι στις 11 του Μάρτη εξακολουθείτε να βρίσκεστε σε μια περίοδο μεγάλης αυξημένης τύχης σε όλα τα επίπεδα και αυτό το διάστημα, όσο δύσκολο και αν είναι, για εσάς ειδικά εξακολουθεί να ανοίγει δρόμους επέλασης, να δίνει ευκαιρίες, να δίνει προτάσεις, δωρημίες ή ό,τι άλλο έχει τη δύναμη, όπως όλα δείχνουν, να αναβαθμίσει άμεσα τη ζωή σας και πολύ επίπεδα. Αυτά για αυτή τη δύστοπη εβδομάδα. Πέρι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, δεν ήταν και όλα πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Το καταδύναμη. Δεν μπορούμε να τα λέμε πάντα χαρούμενα. Όταν είναι χαρούμενα, θα τα λέμε. Τέλος πάντων, εμείς παίρνουμε έτσι το θετικό, το καλό από κάθε περίπτωση. Το καλό λοιπόν από την εβδομάδα. Κάνουμε θετικές σκέψεις και έτσι αποτρέπουμε και το αρνητικό όσο μπορούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Είστε καλά. Γεια σας.